Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ για να μας γνωρίσετε εμάς, να γνωρίσετε το Συνδυασμό Επιμελητηριακή Ανανέωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω η φιλοξενία εδώ στο Αμίντεο να είναι αυτή που πρέπει, αυτή που σας έχει συνηθίσει στο Αμίντεο. Συγκροτήσαμε ένα νέο ανεξάρτητο συνδυασμό προσπαθώντας για μια τομή στα τεκτενόμενα του επιμελητηρίου, κάνοντας ένα κάλεσμα να απαντήσουμε όλοι μαζί στη κρίση. Έχουμε ανάγκη ένα νέο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας του επιμελητηρίου, που θα συμβάλλει στην υπέρβαση της κρίσης, στην ανάκαμψη και στην αναπτυξιακή διαδικασία του νομού, απαντώντας παράλληλα στις ανάγκες του ελεύθερου επαγγελματία. Καθημερινά διαμορφώνονται συνθήκες που συνθλίβουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση τους. Το αντιαναπτυξιακό τραπεζικό σύστημα, με ισχνές δανειοδοτήσεις και πανάκριβες υπηρεσίες. Ο αθέμητος ανταγωνισμός που καθημερινά εντείνεται. Το άδικο και ασταθές φορολογικό σύστημα. Το αναποτελεσματικό ασφαλιστικό που δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας σε επιχειρήσεις και ασφαλισμένους. Το παρεμπόριο. Η διαφθορά που γιγαντώνεται. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από τα καθυλωμένα στη γραφειοκρατία επιμελητήρια. Αλλά να τα αναδείξουμε κεντρικό μοχλό ανάπτυξης με κέντρο τον επαγγελματία. Πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνία, στον επιχειρηματικό κόσμο, στην πολιτεία και βέβαια στο ίδιο το επιμελητήριο. Δίνοντας μια εικόνα ενός φορέα που θα είναι εξωστρεφής προς τον επιχειρηματία, τις αγορές, την κοινωνία. Θα αναδεικνύει και θα υποστηρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Θα εκπροσωπεί και θα στηρίζει τον επαγγελματία. Τέλος, να ενδιαφέρεται για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Το επιμελητήριο πρέπει να αλλάξει, να ξαναγίνει λειτουργικό, ανταποδοτικό και το κυριότερο φιλικό προς τα μέλη του. Έχουμε τη δύναμη, την εμπειρία και τη γνώση για να εργαστούμε γι' αυτό. Ζητάμε τη στήριξη του κάθε επαγγελματία σε αυτή μας την προσπάθεια. Συνεχίζοντας, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για όλη αυτή την κίνηση. Επειδή πολλά ακούγονται και πολλά συζητιώνται. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί πρέπει ο καθένας να ψηφίσει στις εκλογές στις 9 και 10 Δεκεμβρίου. Το επιμελητήριο μπορεί να συμβάλλει στην υπέρβαση της κρίσης, στην ανάκαμψη και στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Είναι ένας θεσμός ο οποίος οφείλει να προστατεύει, να συμβουλεύει και να ενημερώνει το κάθε επαγγελματία. Γιατί συγκροτήσαμε ανεξάρτητο συνδυασμό. Πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής εδώ και πολλά χρόνια είναι η τοποθέτηση κάλπης του ΕΒΕ στο παράρτημα του Αμιντέου. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε συνεχείς αρνήσεις με μερικές φορές αστείες δικαιολογίες. Είναι δύσκολη και μερικές φορές αδύνατη, εργάσιμες μέρες, καιρικές συνθήκες και χιλιομετρική απόσταση η μετακίνηση των ψηφοφόρων της περιοχής και των μελών του επιμελητηρίου προς τη Φλόρινα. Σαν αποτέλεσμα, στο διευρυμένο Δήμο Αμιντέου, παρόλο που ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο ΕΒΕ Φλόρινας αποτελεί περίπου το 40% του συνόλου, η αντιπροσώπευση στο ΔΣ εδώ και χρόνια είναι μόνο 1 στους 21. Περίπου 5%, λιγότερο από 5%. Αυτές είναι οι θέσεις του συνδυασμού μας. Αυτή είναι η τοποθέτηση η οποία θα κάνουμε στην κοινωνία, στην επιχειρηματική κοινωνία της περιοχής μας και θα ζητήσουμε την ψήφο και τη στήριξή του για τις εκλογές του ΕΒΕ στις 9 και 10 Δεκεμβρίου. Απαιτούμε και θεωρούμε ιστορική υποχρέωση της τοποθέτηση κάλπης στο Αμίντεο. Προτείνουμε ίση μεταχείριση με την τοποθέτηση κάλπης όχι μόνο στο Αμίντεο, αλλά και στις πρέσπες, σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές. Δράσεις και ενημερώσεις του επιμελητηρίου να γίνονται συχνά και στη δική μας περιοχή και όχι μόνο στην έδρα του. Τουλάχιστον μία ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ κάθε τρίμηνο στο Αμίντεο. Ατομική ενημέρωση σε κάθε συνάδελφο σε θέματα που τον αφορούν, νομικά, φορολογικά, προγραμμάτων και κάθε προβληματισμού. Ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον στον εμπορικό τομέα. Δημιουργία κέντρων μελετών και τεκμηρίωσης της λειτουργίας της αγοράς και της οικονομίας στο νομό. Ηλεκτρονική ενημέρωση των μελών.